Ο Βαμπορίδης ελέγχει και κάποιες προξήματα στην περιοχή. Ο Ιμπαγάσα θα εκτελέσει κεφαλιά από το Μοδέστο Τζεμπούρ. Ευκαιρία γκολ! 1-0 για τον Ολυμπιακό. Νωρίς με τον Αλγερινό να μην πανηγυρίζει. Ό,τι καλύτερο για όλους μας και για το παιχνίδι. Τόσο νωρίς ένα γκολ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανοίγει το σκορ πριν καν συμπληρωθούν 2 λεπτά παιχνιδιού με τον Αλγερινό, όπως είχε κάνει τότε που πήγε από τον Ατρόμητο στο Πανιόνιο να τιμωρεί την πρώην ομάδα του. Ο Τζεμπούρ λοιπόν να βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ και κάνει το 1-0 νωρίς. Ξανά η κεφαλιά από τον Αμοντέστο ανενόχλητος, τον ξεχνάει η άμυνα της ΑΕΚ τον Τζεμπούρ. Τελευταία στιγμή δεν μπορεί κανείς να τον ανακόψει, ούτε ο Λαγκός τον οποίος τον άφησε, και έτσι ο Αλγερινός σε ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του Στράτο, έτσι μόνος από τη μικρή περιοχή με το κεφάλι, δεν χανόταν αυτό. Ναι, σίγουρα πρόκειται για ένα γκολ όπου η ευθύνη της άμυνας της ΑΕΚ είναι μεγάλη. Δεν θα περάσει ούτε το κέντρο. Επιμένει με δύο κόρνερ από αριστερά και δεξιά και μια στημένη μπάλα τώρα με τον Ιμπαγκάσα. Το πλασέ και γκολ! 2-0! Νωρίς με τον Όλαφ Μέλμπεργκ. Ο Ολυμπιακός δείχνει να καθαρίζει το μάτς. 2-0 στο 7ο λεπτό με το πρώτο γκολ του Σουηδού στο πρωτάθλημα. Περίληψος ο Χιμένεθ, δεν μπορεί να πιστέψει η ομάδα του Μαραπέη. Σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά έχει δεχτεί 2 γκολ από δύο στημένες μπάλες. Στην αρχή ήταν ο Τζεμπούρ, τώρα είναι ο Μέλμπεργκ που ρίχνουν την ΑΕΚ στο καναβάτσο. Βλέπετε στο κέντρο της άμυνας κανείς άλλος παρά μόνο ο Σουηδός, ο οποίος δικάει τους πάντες και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά. Προλαβαίνει τον Ματέος και με ωραία προβολή με το δεξί κάνει το 2-0. Ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει πανηγυρικό τόνο όχι μόνο στη νίκη, τη διαφαινόμενη νίκη και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 2-0 τόσο νωρίς στο 7ο λεπτό, ούτε στα χειρότερα όνειρα, στους χειρότερους εφιάλτες. Βλέπετε την αντίδραση των δύο προπονητών, στους χειρότερους εφιάλτες του Χιμένεθ. Ο Φουστέρα αυτή την φορά πηγαίνει στο κόρνερ για να εκτελέσει. Ο Μανολάς δεν μπορεί ξανά, ο Μέλμπεργκ. Στα στημένα η ΑΕΚ δείχνει να έχει σοβαρό πρόβλημα μέχρι στιγμής. Καλέσεις για τον Λαγό, ο Λαγός ο οποίος είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή της εθνικής ομάδας. Λάθος τώρα από τον Σάχα. Ο Τζεμπούρ βγάζει τέτα τέ τον Φουστέρ, προλαβαίνει τον Σάχα, περνάει 3-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Νταβίδ Φουστέρ βάζει το δικό του κερασάκι στην τούρτα του 38ου πρωταθλήματος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο Φουστέρ πρόλαβε πάλι τους κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ, πρόλαβε και τον Σάχα, λάσαρε, η μπάλα κατέληξε αργά, βασανιστικά, σαδιστικά στα δίχτυα του Αργεντίνου. Δεν ξέρω αν υπήρχε και ανατροπή, αλλά έτσι κι αλλιώς η μπάλα πήγαινε προς τα μέσα, άφησε ο Βαμπορίδης και το 3-0 είναι γεγονός με το 1 το γκολ του Νταβίδ Φουστέρ. Βλέπετε το λάθος του Σάχα, πάνω στον Τζεμπούρ, κοντρόλ και με τη μία δεν υπάρχει offside, καλύπτεται ο Φουστέρ, προλαβαίνει τους πάντες και νικάει για μία ακόμη φορά το Σάχα. 3-0 ο Ολυμπιακός, ο Ματέος δεν μπορεί όπως δεν μπορεί και ο Σάχα, και έτσι το 3-0 είναι γεγονός. Εντάξει, εδώ δεν σηκώνει κριτική αυτή η φάση, προήλθε αυτό το κόμπο τρίτο. Περιοχή και ο Ουρτάδο και ο Μέλμπεργκ, έχει μείνει πίσω ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Μόνος του Χολέπας αυτά δεν χάνονται. Ο Γερμανός από το ύψος της μικρής περιοχής κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται. Κοιτάξτε, δεν τον μαρκάρει κανένας, κάνει περίπατο στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Μανολάς δεν σηκώνεται καν. Και κοιτάξτε πού στέλνει την μπάλα. Τρεις επιθετικούς με Λιμπερόπουλο, Μπαχά και Σκόκο. Έχει δώσει οδηγίες προς τους δύο αμυντικούς χαφ, Μοντέστο και Ουρτάδο. Ένας από τους δύο να είναι πάντα πάνω στον Νίκο Λιμπερόπουλο και να μην τον πιάνει ένας εκ των στόπερ. Μάλιστα, δεν υπάρχει offside εδώ στο Τζεμπούρ. Είναι έτοιμος να μπει στην περιοχή ο Αλγερινός με τον Μανολά μπροστά του. Ξεφεύγει ο Τζεμπούρ. Πλασάρι, τι γκολ ήταν αυτό από τον Αλγερινό. Δεύτερο προσωπικό και τέταρτο για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσε να μην το πανηγυρίσει. Είδατε την αντίδρασή του. Ξέφυγε από τον Μανολά και έστειλε την μπάλα συστημένη στο γάμα της εστίας του Σεβάστιαν Σάχα. Περίληπος. Καβλά τη μάζεψε από τα δίχτυα του. 4-0 ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Τζεμπούρ, ο οποίος τιμωρεί την πρώην ομάδα του. Ξανά εδώ δεν υπάρχει offside και σωστά αφήνει ο κύριος Ακρίβος, ο πρώτος βοηθός. Ξεφεύγει από τον Μανολά, παίρνει την μπάλα στο δεξί και με φάλτσο εσωτερικό τη στέλνει στο απέραντη γάμα του Σάχα για να κάνει το 4-0, μετατρέποντας το ντέρμπι σε περίπατο για τον Ολυμπιακό. Στράτο.
Ήταν ένα θαυμάσιο γκολ από το Τζιμπούρ. Πολύ ωραίο ξεμαρκάρισμα. Αποφεύγει, βλέπουμε εδώ τον Μανολά. Και πριν προλάβει σε δεύτερο. Η προϊστορία έτσι κι αλλιώς ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Από την περίοδο 1930-1931 πρώτο έπαιξαν. Να δούμε εδώ τον Μιραλάς. Τρεις απέναντι σε τρεις. Ο Βέλγος κρατάει για το 5-0. Ο Κέβιν Μιραλάς βάζει το θαυμαστικό στην εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού. Ξεκίνησε και τελείωσε μόνος του τη φάση και σπέβδει να χαθεί στις αγκαλιές των συμπαικτών του για το 5-0 με το 13ο προσωπικό του γκολ στη σεζόν και 10ο στο Καραϊσκάκι. Κοιτάξτε πώς πανηγυρίζουν μέσα στο Ολυμπιακού. Κανένας δεν περίμενε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ότι θα μετατραπεί σε έναν υγιεινό εύκολο περίπατο για τον Ολυμπιακό. 5-0 Ολυμπιακό ΑΕΚ και έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Κοιτάξτε πόσο ωραία κινείται ο Μιραλάς. Βέβαια το ανοίγει δρόμο και Τζεμπούρ που κάνει κίνηση. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό και με πλασέ νικάει τον Σάκα στην αριστερή του γωνιά για το 5-0 Ολυμπιακό ΑΕΚ. 5-0 ΑΕΚ. Το σούτ που γίνεται 6-0. Ο Χολέμπας το έψαχνε και το βρήκε τελικά. 6-0 ο Ολυμπιακός σοφαρίζει την ευρύτερη νίκη του απέναντι στην ΑΕΚ. Ένα ρεκόρ που κρατούσε 30 χρόνια. 6-0 ο Ολυμπιακός με τον Χολέμπας με το αριστερό μέσα από την περιοχή να νικά τον Σάχα για έκτη φορά και να γράφει στην ιστορία την σημερινή. Κοιτάξτε πως απλά τον παρακολουθούν οι αμυντικοί της ΑΕΚ. Αυτός λύσεται και δεν ήταν καν εφηδιασμός, έτσι στη μένη μπάλα ήταν και υπήρχε όλος ο κόσμος μπροστά από τον Χολέμπας. Και ο Λιβερόπουλος και ο Ματέος δεν μπορεί να τον κόψει κανείς. Και κοιτάξτε πόσο Γερμανός σημαδεύει με ωραίο τρόπο την αριστερή γωνιά του Σάχα για το 6-0. Μεντάλ τώρα είναι έτοιμος να περάσει στη θέση του Τζεμπούρ, ο οποίος θα αποθεωθεί. Δεδομένου ότι πλέον συμπληρώνει 38 τίτλους πρωταθλητή, ενώ όλες οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν καταφέρει να φτάσουν στον τίτλο του πρωταθλητή έχουν 37. Είδατε και το καθιερωμένο, το γνωστό όλε από τους παίκτες του Ολυμπιακού προς τους φίλους τους εκεί που βρίσκονται στην θύρα 7 και πηγαίνουν απέναντι τώρα με τον Πάρντο Πρωτεργάτη και τους Μοδέστο και Μέλμπερν. Βεβαίως πρέπει να το επισημάνουμε και αυτό. Όλα σήμερα κύλησαν μέσα σε ένα υποδειγματικό περιβάλλον και σε μια θαυμάσια ατμόσφαιρα. Δεν έπεσε ούτε άναψε ούτε μια φωτοβολίδα στο γήπεδο. Αυτά γιατί τα λέμε. Βέβαια επισημαίνουμε το αυτονόητο που πρέπει να γίνεται στα γήπεδά μας. Αλλά δυστυχώς για τα γήπεδά μας πρέπει να επισημαίνεται αυτό. Υπό την έννοια